Κυρίες και κύριοι, έτοιμοι είμαστε ακόμα για μια αναμέτρηση. Καλώς ήρθατε στο πιστό του Έρντομ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη. Παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ του Κουβάγιου BC, η δεύτερη τους αναμέτρηση και η πρεμιέρα τους στη Development και η Γιουγκοπλάστικα, η οποία την έχουμε χάσει από τον τέταρτο μήνα, που έτους ήταν απούσταστο καλοκαιρινό. Του Κουβάγιου BC πρόκειται για μια νέα ομάδα για τα δεδομένα της διοργάνωσης. Έχουν φέρει στο Fan Club που με φλέγουν ένα. Φωνάζω μπροστά σε μια κάμερα και ήταν λίγο περίεργα, αλλά δεν πειράζει. Θα τους συνηθίσουν πού θα πάει. Πρεμιέρα λοιπόν και για τις δύο ομάδες στην Development. Η Πλάστικα έχει μείνει ίδια, έχει χτίσει κορμό τα τελευταία πολλά χρόνια σύμφωνα με πληροφορίες. Που βάλει ότι βρίσκονται σε μια από τις πρώτες τους κατοχές. Σαλίδης. Ψηλός Ραμπατζής τώρα. Ούτικα Σούπια 3 από την κορυφή, έχοντας βρεθεί ελεύθερος, ο οποίος μας παραχώρησε και τη συνέντευξη. Καλώς ήρθατε του Χρήστου Μούσικα. Του δεν μπήκε. Ασένης τώρα, στέλνει και εξτελεί το ίδιο των ελευθέρων πολλών. Αφήνει την μπάλα, στέλνει την μπάλα στο καλάθι. Ο Ασένης έχει πολύ καιρό να παίξει, μπορεί να έχει και 26 ώρες από την τελευταία φορά που πάτησε στο ίδιο παρκέ για την διοργάνωση. Σούπια 3, Μούσικα στο νούμερο 10 τώρα. Παρισβούτσικα είναι άστοχος. Ασένης πάλι με την μπάλα στα χέρια. Μπορείτε χθες η φανέλα των Sleepers και μάλιστα κέρδισε. Να ράνει ξότερη είναι άστοχος. Καλύτερο rebound. Καλύτερο πάει μέχρι μέσα. Στέλνει και στο ευχή είναι άστοχος. Πάλι περάσει εκτός και κυρίως αυτού. Θα λίγο να μπει από το καλάθι. Και άντε να πατώμε. Έκρηξε ενέργεια στο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Έχουν φύγει άνθρωποι που έπαιζαν πίσω από το γήπεδο. Είναι πολύ ωραίο να ξέρω ότι δεν θα πάω μπάλα στο κεφάλι έτσι στο άκυρο. Ασένης, μόνος μέχρι μέσα μονοπολί της επιθέσεις. Μέχρι στιγμής έβγαλε μια ωραία πάσα στον Στέφα, ο οποίος την αφήνει στο καλάθι μετατρέποντας την σε assist. 0-4 λοιπόν για την ομάδα της Λιγοπλάστικα. Μουτσικάς. Πάρει στις 3, είναι άσταμος, η μπάλα περνάει πάνω από το ταμπλό. Κυνηγάνε το τρίποντο οι κουκουβάγες. Τα φύλλα παιχνιδιού, θέλεις. Θέλεις κατεβάζει. Και τώρα, Μητάκος. Μικού. Είναι το σκρίν απέναντι σε πλότερο αντίπαλο, τώρα στέκεται και εκτελεί, λαμβάνοντας πολύ ωραία και αφήνοντας την μπάλα στο καλάθι από ομάδα μου. Με το 0-6, ενώ έχει συμπληρωθεί το πρώτο δίλεπτο στην αναμέτρηση. Πάρει μουσικά. Θα λέγω τον κλέψιμο και τον κλέψιμο. Τελικά τον ασθένει, ο οποίος θα χάσει και πάλι λάθος το λάθος. Καλησπέρα το Κρεμίδης για να πληρώσει. Καθώς πάσα πήγε να βγάλει ξανά λάθος. Παραβατήσεις δεν πήρε ποτέ. Λίγο τώρα. Νίκος ούτια 3 από μακριά. Είναι airball. Πάρει μουσικά. Πήγε το φέρνιος και μπήσει πάλι εκτός. Εκτός. Παραβατήσεις. Παραβατήσεις. Γρήγορο passing game τώρα από τον Πάρι Μπούτσικα. Άστοχος ο Θεμίνης. Ασένης. Το ρόλο point guard παίκτης για όλες τις δουλειές μέχρι στιγμής. Το κοντά μου. Ασένης τώρα πάει μέχρι μέσα, πήγε να βγάλει μια σκαστή πάσα η οποία δεν πέρασε. Πάρις Μπούτσικας. Το Βατζής τώρα. Οι Βάγιες έκλεψαν. Ο Βατζής λάθος πάσα στη γωνία εκεί που δεν ήταν κανένας. Ασένης. Κουμίγκου. Ρδάμου τώρα. Ρδάμου πάει μέχρι μέσα, αφήνει την μπάλα στο καλάθι, είναι άστοχος με τα σούτ, έχει κουμπίσει λίγο στη μέση, συνεχίζει. Είναι το κλέψιμο Ασένης, ο Θεμίνης θα γυρίσει. Ραμπαζής, άστοχος, στην Θεμίνης, ρόλαρε ωραία στην ρακέτα, θετικό rebound, Νταλίδης. Μπούτσικας σούτ για 3, επιμένει, ο Χρήστος Μπούτσικας είναι άστοχος. Υπάρχει η αλλαγή, ο Δούνης περνάει εντός. Πάρει Μπούτσικας στον πάγκο για τις κουκουβάγες.
τέσσερις παίκτες στον πάγκο των Κουκουβάκη. Τρεις στον πάγκο των παιχτών της Γιουγκοσλάβια. Αρσένης ταλαιπωρείται με τον προσωπικό αντίπαλο, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound, Μιταλίδης, ο οποίος θέλει να τρέξει. Μιταλίδης, ο μόνος για το post του κόστος, αφήνει και πάρει στο καλάθι, είναι άστοχος. Γρήγορα θα έρθει η πρώτη πόντι για τους παίκτες των Κουκουβάκη. Της καθή πάσα στον Νίκου. Και θα δεν καταφέρει να πάρει. Στην παραφορά θα το γυρίσει και είναι έστοχος για μία ακόμα φορά. Παίξει στο γυροπράσιο ο Στέφανς από τη φορά 0-8. Ραμπαντζής εκεί που ανεβαίνει ο Μπούτσικας για να δώσει το σκρίν, αλλά εκεί που ανεβαίνει και ο Θήκου. Πάει μέχρι μέσα. Ο Βασίλης τώρα στέκεται και εκτελεί ούτε τώρα επιθετικό rebound από τον Μουταλίδη, ο οποίος έχει βρεθεί σε κατάλληλη θέση και αφήνει την πάρα στο καλάθι. 2-8 ιστορικό καλάθι, το πρώτο καλάθι των Κουκουβάγιος BC στην development. Μουταλίδης έκλεψε και πάλι ιδιαίτερα το φιλωμένο στα αμυντικά του καθήκοντα. Ο Βασίλης μέχρι μέσα, παραλίγο καλά και φάουλ θα μπορούσε, ήταν δυνατό στην σφαίρα του πιθανού και του δυνατού. Και φλιαρό λίγο το καλάθι και φάουλ. Ο Βασίλης θα εκτελέσει δύο βολές, ενώ ετοιμάζεται διπλή αλλαγή από την Γιουγκοσλάβια ή όχι, όχι ακόμα. Να βοηθήσει είναι άστοχος στην πρώτη βολή. Και όμως για μία ακόμα. Airbus του είναι δεύτερη ούτε δεύτερη. Και όπως ήθελε 2-8 λοιπόν παραμένει. Αρθένης από τη γωνία. Αρθένης δίνει το screen στον Νίκου. Τον έφαγε μέχρι μέσα, έχει κερδίσει. Σήμερα έχει κάνει παράδοση της μάτων από κοντά μου. Γυρίζει το OK για μία ακόμα αλλαγή. Στήκα περνάει εντός. Μουσικά στον μπαγκό. Πρέπει να το χαμηλώσει λίγο το σκύλο, θα λέει ότι βάλει στην τώρα. Ξενίδης. Ξενίδης χαμηλώνει Μήτρο Βάρους κόντρα σε πάρα πολλά χωριά της αντίπαλης ομάδας. Είναι άστοχος. Βάμε το rebound. Ξενίδης. Μέχρι μέσα ωραία πάσα, θα πείσει την πάρα του Μαλάκη και κερδίζει τον αντίπαλο του Στέφας. 2-10, θυμίζει το σκορ αθηναϊκό τηλέφωνο. Αν και το παίρνει μέσα ο Νίκη. Ραμπαντζής. Βλέπουν δύο σημεία, τρεις, έστοχο. 5-10, double score στο έντο. Ξένης. Νίκου. Ξένης και πάλι. Στέφας, ο Μαλάσσος, που παραγόντουσε τη συνέντευξη, έκανε λάθος. Πάσα, πώς γίνεται ο Γιούνις. Λίγο, ο Μαλάσσος πάλι. Ωραία. Ο Λάμου, Σιμπιάκ, τρεις, απελευθερώσει και παρκώσει, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound. Αυτόν εμπεδίδει. Στην πάσα παραλίγο να κλέψει ο Νίκου στην πρώτη και στην δεύτερη φάση. Αμυντικένης, ο οποίος εδώ στήκα θέλει να το τελευταίσει για τρεις. Είναι άστοχος, εμπεδικό rebound και καλάθι. Αυτόν εμπεδίδει, ξεσκόνιζε και το fun club του Ζουβάγιου στην κυριακά. Και παράδειγμα στους τρεις, πάει μέχρι μέσα ο Νίκου, καλάθι και φάουλ. Στην πρώτη θα μείνει στους τρεις και πολύ. Παρά μόνο για 2, κάτι δευτερόλεπτα, 22 λέει το σκορ. Ο χρόνος, σε εφόλιο. Πολύ.
Μπαρτζόκας. Δούμις. Πάσω τώρα ο Ρέσος Λίγα, ο οποίος θα γυρίσει, είναι άστοχος. Δυστικό rebound από τον... Έτσι στην όλεπτα για την δείξη. Νίκου, για τρεις, έκτοχος! Τα 16, ένα ακόμα τρίποδο για τους μπλε. Ροπετής. Συγνίδης ψάχνει μια πάστα την τρίτη στον Ταλίδη. Τον δούν διορθώνουμε. Πάει μέχρι μέσα, κόμπηκε χωρίς φαουλ, Μεταλίδης πράγματι να πάρει το rebound αυτή τη φορά. Μάχησε το rebound για μία ακόμα φορά, Στίκας ακούστηκε κόρνα, αλλά εξακολουθεί να παίζει το παιχνίδι και... Στίκας για δύο πόντους. Με μία 16. Μεγάλη πάσα τώρα, Νίκου δεν θα καταφέρει να υπηρετήσει. Και εντάξει και έτρεμε λίγο το μπαλόνι, όλα καλά. Θα περάσει στον Τάντο τώρα, ακόμα θα περάσει πράγματι εντός. Θα δεις και αν μπαίνεις μπάρμπας για τις κουβάλιες. Πολλά έτοιμα λοιπόν, εμείς θα βρίσκει την δράση Στίκα. Λέω την πανέλα, οκ. Τεμίδης στήνει και στελεί. Από μακριά είναι άστοχος, πολύ ψηλά. Καπετάκι δεν θα καταφέρει να πάρει το rebound. Φυσικό. Καλάβει. Δεν ξέρω τι θα βάλει εσύ. Καπετάκι θα αποτελεί μία ακόμα προστίκη στην πεντάδα. Άρα κλάψει και στήκα. Πέρασε από το κούμα, αλλά συγκρατεί. Στη γωνία τώρα. Το πληκτήριο μας παίρνει πάσα την βρίσκεται στην Βρυμίδη. Πάρει μας πια 3 έκτοχος για μία ακόμα φορά. 2-4-16 κοινά που κουβάλια σιγά σιγά. Τι σιγά σιγά, δηλαδή φτάσανε κιόλας τη διαφορά. Ένα καλά τη μόνο που το αποχωρίζει. Διαχωρίζει, άλλος. Εστάνιος, δει την δύναμή του είναι άστοχος. Και φάουλ. Και δυνητικό φάουλ. Είστε πολύ ωραία. Καμιλώντας, ο Νίκος έπεσε από τον Ουδούνι εκμεύοντας, διότι περιδεύσεως πρόκειται για τις φάσεις στο φάουλ. Νίκου, καμπτάνι ζήτησε και δεν θα πάρει παραλίγο το κλέψιμο, το οποίο θα συγκρατηθεί γενικά και δεν είναι μπαλακτός. Λάθος, το λάθος όμως έγινε ακόμα από τον Ουδούνι, ο οποίος εκπλήρωσε με το ίδιο νόμισμα. Καμπτάνιος επιμένει και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Θα δοκιμάσει. Τις τρίπλες φαίνεται στην στενή, ένα μακρινό δίποτο μόνο θα μπλώνει με το rebound. Θέλει να τρέξει, τρέχουν πολύ συνδυασμούς στα fast breaks οι παίκτες των διπλάστικα. Στο πρώτο δεκάλεπτο, Στενίδης από την γωνία τώρα Στίγας, φαίνεται στην στενή, είναι άστοχος, αφαίνει το rebound. Πρόσεξε μεγάλη πάση στον Νίκου. Και το πάει μέχρι να φαίνεται σε δύο ωραία πάση στον Κούμπαλα, ο οποίος θα φύγει την πάρα στο παλάτι. Περιτήρια από τους παίκτες που βρίσκονται στην άλλη πλευρά του Ιμπέριου, από τον Σένι και τον Καπετάνιο. Φύγα. Δεν σκέφτεσαι, φύγα δεν λέει ο Καπετάνιος. Κούμπαλας. Στην γωνία ο Ορτένης μία λέει χαρακτηριστικά. Με παρόμενο σχεδίζει 6 δευτερόλεπτα. Είναι όλα για τους νικοπλάσεις. Αυτή είναι 3 αφέρει την άστοχος. Δεν μπορεί να πιέσει τον τρόπο που θα ήθελε το πρώτο δεκάλεπτο για αυτή την ομάδα του. Παρ' όλα αυτά, το πρώτο δεκάλεπτο ανήκει στην νικοπλάσεις. 14-20 τελικό σκορ. Την τρέξει πολύ. Είχαν κρατήσει στο 0 για αρκετή ώρα τους αντιπάλους. Οι κουμπάγες κατάφεραν να πανέρθουν να κάνουν καλά πράγματα, έχοντας κυνηγήσει αρκετά στο τρίποντο. 14-20 σκορ πρώτης περίοδου, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας.
Okay, λοιπόν, έχουμε επιστρέψει στην σύνδεση στο Erdom. Παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ Jugoplastica και Kuwait BC. Οι δύο ομάδες είναι αντιμέτωπες στην πρεμιέρα σου. Διακρίς με ταμπλό τώρα είναι έστοχο. Με εντυπωσιακό τρόπο λοιπόν συζητάει το δεύτερο δεκάλεπτο. Τον Γκάρα Θεοδόρου, ο οποίος έχει έρθει για πρώτη φορά και κάνει δυνατό statement. Νίκου έπειτα από ένα ακόμα επιθετικό rebound, 2 στο σύνολο. Στεφάς. Παλά μου. Ασθένη πάει μέχρι μέσα, Στεφάς θα πάρει και η Χριστή πάει μέχρι μέσα στην ροκέτα προηγουμένως. Στέφας, Δόκτωρ Σφανέλα. Στη δεύτερη. Σίγα, χαίρετα από τον πάγκο, παίρνει μια ακόμα επίθεση στις πλάτες του για να κατεβάσει την μπάλα. Βίσης έκανε μια προσπίση. Μαλήνω στη μέσα, στέκεται με το ένα χέρι, είναι άσχημα στο πρεμίδι αυτή τη φορά. Παραδείγματο εδώ, μιλώντας ότι είναι πάσα Αρσένης. Αρσένης πάει μέχρι μέσα, στέκεται και εξελί και είναι έπτωχος. Παραδείγματο εδώ. Βάθος πάσα τώρα έκλεψε. Μητάκος πάει μέχρι μέσα, νέα προσθήκη επίσης για τους Γιαννόλευκους. Θετικό rebound από τον Νίκου. Ποιος στέκεται για εξελίξη, για 3 airball. Αμυντικό rebound από τον Εφρεμίδη, ο οποίος ανήχασε το γεγονός ότι θα ήταν airball. Κατάλαβε το πού θα πάει μπάλα. Ο Σταυρίδης με το γύρο σου πάει μέχρι μέσα. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι και τα χρησιμοποιήματα από την εξέδρα ξεκίνησαν πριν κάνει μπάλα. Δι' εντός. Το μπάρμα. Φένις. Φένις πάει μέχρι μέσα, με το ένα χέρι είναι άστοχος. Αμυντικό rebound. Από τον Στίγκα, ο οποίος θέλει να τρέξει. Στίγκα έχει κάνει λάθος με το ραντιμπάλας. Πράγματι. Φένις περνάει στον πάγκο. Τάκος. Τάκος πρόκειται να γυρίσει τώρα με το ένα χέρι παραλίγο καλά στο φάουλ. Στέφας αρκετή σε δύο βολές για μια ακόμα φορά. Βρίσκονται πίσω με 4 πόντους ανταγωνιστικές στο παιχνίδι. Μέχρι πάσα είναι όσοι θα ανοιχτήσουν από Παπαδάμου, ο οποίος δεν μεταφέρει στην κυρία του. Μούλης γρατεί, πέτει κάτω από τους πούτες αντίπαλος για 3, μπορώ να θέλει να εκμεταλλευτεί την αμυντική ανισορροπία, δεν μεταφέρει. Θέλει το rebound και φόντια μια ακόμα φορά. Στον Καναθέο Τόρου, την φορά. Μίκο. Αφέρει τώρα. Άλλη πλευρά της εξήλιν πάσα παρόλα αυτό την πίνα και την μεταβρέπει σε αυσύ το παγωδά μου δίνοντας στο το αντίπαλο καλάθι. Φίγα. Μέσα στο τέλειο την εκδηλία παίρνει σε πολύ κόσμο, ζήτησε φάουλ, δεν το πήρε. Ο Θεμίδης, ο Δούδης ο Θεμίδης, αλλά ούτε ο Θεμίδης το πήρε, Ατσέλης.
Μια πάσα με το ένα χέρι αφήνει την μπάλα στο καλάθι για μία ακόμα φορά από κοντά μου. Δύο σερί προσπάθειες και κάτω από το συγκεκριμένο σημείο στα αριστερά. Τρίτη διαφορά. Μια ύψη στους 8 πόντους. Στην κάθε. Ιδιαίτερο ματσά με τον Μητάκο. Παρόμαστε με μέσα στις 5 δευτερή. Με τα μπλό είναι έτοχος. Με το Ράνι Σόκερ 21-27. Τέλει. Πάμε τώρα. Μπαίνεις. Για τρεις. Με τα μπλό έστοχος. 21-30, οκ. Δύσκολη προσπάθεια. Βαλκούμε στην έντονα στο περάσιο του. Θα δώσει και ο Κουβαλάς. Κάρμαστε στις 4-1, 4-2. Το πήρε για τρεις. Προεκτική συνέχεια, αλλά είναι άστοχος. Είμαστε ακόμα αλλά είναι έτοιμοι να περάσουν εντός. Βαλκού, μπαλά θα μπορούσε να βγει κάποιος. Μητάκος πάει μέχρι μέσα με το αριστερό. Αέρινος είναι άνθρωπος όμως θα σπρώξει την μπάλα. Αυτό μας είχε που δεν είναι στην έξι του. Με τον Βόρου Λάου σπάς έκλειψε ο Αρσένης που είναι και εκεί. Αρσένης. Το σπάστα Μητάκος έκανε μια προσποίηση. Βρέθηκε ελεύθερος. Έκλειψε όμως τον καλάθι. Θα κερδίσει το φάουλ. Και από τον Στέφαν και τεχνική κοινή τώρα. Ζητάει και αλλαγή. Θα βλέπουμε την αυτή την φάση. Time out, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και μετά μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για μια ακόμα φορά. Είχαμε δίνει σε σημείο στο οποίο εκτελεί βολές. Ο Στέφανς είναι άστοχος στην πρώτη. Άστοχος στη δεύτερη. Αμυντικό rebound από την Αιχτήγα. Στην φορά στους 10 πόντους. Βίτσικας Χρήστος έχει επανέλθει. Είναι άστοχος στην πρώτη του προσπάθεια κατά την επιστροφή του. Να χαθεί η μπάλα και στα όρια του φάλου ήταν η άμυνα από κοντά μου. Χάνει την μπάλα, χάνει και την κατοχή. Μηταλίδης στην επαναφορά. Αρμπατζής. Βρίσκεται να τρίξει για να δώσει την επιλογή. Ο Ροντζής την εκμεταλλεύεται σε δεύτερο χρόνο στο διατρής άστοχος. Βαλκούμε τον rebound. Πολύ γελιά. Ωραία. Κούμαλα. Ασένης, 15 λεπτά παιχνιδιού, Μαδάμου. Ασένης πάει μέχρι μέσα, παίρνει την εσωτερική πάσα στον Κούμαλα, ο οποίος είναι μέχρι προσπίση και πάει μέχρι μέσα, στέκεται και εξελεί και είναι έτσοχος. 21-33. Δεν ακούω αυτά που λέει ακριβώς ο καπετάνιος, γιατί είμαι στην απέναντι πλευρά, κάνει μια σύνδεση, είπε όπως θα δεν κάνω λάθος. Βίτσικας, δίνει την μπάλα και την επιλογή στον Ραμπατζή. Βίτσικας. Υπάρχει μια πάσα, Βίτσικας θα συγκρατήσει. Ζωντανή την μπάλα για τρεις. Είναι άστοχος ακόμα στο rebound. Το αστυντικό θράσος λέγεται αυτό με το που συγκράτησε την μπάλα. Θα πάει και για τρίποντο με την καλή έννοια προφανώς. Πάει μέχρι μέσα. Το Μηταλίδη κέρδισε το φάουλ ο Παπαδάμου. Θα μου σημαίνει δύο ακόμα βολές. Στην κρατήγο μου Ταλίδης παραλίγο να κλέψει ο Βοδάμο ο οποίος την αργολουθούσε τη φάση. Ταλίδης. Με πάση τον Βούτσικα ο οποίος θα αφήσει την πάρκο καλά και κέρδισε και το φάρο του Βαλκούμα.
ονομάζεται αλλαγή, καταχειροποιούμε. Ναι. Από Θεοδόρου στον πάγκο, ο Θεοδόρου εκλέγω εδώ. Και την άστοχο στη μάχη παραδείγματο. Αναμετρήσει την επαναφορά. Σταλίδη. Φυσικά. Ούτσικα στο για τρεις, είναι άστοχος πάνω στο rebound. Μεγάλη πάσα βαλκού μας. Είμαστε, δεν θα βγάλει ίσως την πάσα. Θα πίσω να μπατήσει τον εξαρτή έκανας του Μουδαλίδης. Πήγε να κλέψει ο Παπαδάμου. Μουδαλίδης κάνει τη σλάλο, μα φύγει την μπάλα στο καλάθι. Ο Πέρις το γύμα, αλλά 25-34 διαφορά κάτω από το ψυχολογικό όριο των 10 πόντων. Στέλνεις. Κουμαλάς. Βαλκού μας τώρα στην κορυφή ήταν και ο Παπαδάμου, εκεί πέρα δεν τον επέλεξε ο Κουμαλάς. Στη γωνία. Λίδης. Κουμαλάς μέχρι μέσα έκανε βήματα. Στήριζε ο Μητάκος για λίγο την μπάλα στην κορυφή. Ο Πετάνιος περνάει εντός της θέσης Βαλκούμα. Παραμπατζής. Παίρνει ασκέν τον Μουσαλίδη. Λέιζερ πάσα μέχρι μέσα και πίνε ο Νίκου Μολόμος. Μετέω τρίλεπτο στο πρώτο μισό. Νίκου. Μια πάσα τώρα πάει μέχρι μέσα. Πήρε παραμάζωμα τον αέρα ο Κουμαδάμου. Δεν αφήνει πάλι στο καλάθι όμως. Παραμπατζής μέχρι μέσα και αυτός παίρνει στον Αρσένη. Στριπ μπασκετμπολ στις τελευταίες πάσεις. Το παιχνίδι. Καμποτζής Μουταλίδης δεν θέλει να χάσει χρόνο, πάει μέχρι μέσα πέναντι στον Παπαδάμου και δίνει φάουλ και πάλι από αυτό. Είναι για δύο βολές. Τρίτο ομαδικό του Γιουγκοπλάστικα. Αυτή την πρώτη βολή. Διπλάστηκα out σκέτο την μπάλα. Έχει τα κουέρβολα. Θέλεις. Πάμε και με τον Μπάρμπα και αυτό το κατεβάσει. Έχει μέσα ο Γαρδάνης και λύσει το φάουλ από τον Σαμπούτσικα. Πρώτο καπετάνιος. Συμβώσεις ομάδες των Λουμπράστικα. Άστοχος στην δεύτερη, θα βάζει τον εαυτό του. Πούτσικα στο rebound. Καμπατζής. Για τρεις. Είναι άστοχος. Καπετάνιος στο rebound, μία μακρινή πάσα. Θα πάει σε δεύτερο χρόνο στον Ασένη. Αλλά είναι έκτομο τελικά, παραμονής έπιασε αλλά δεν κατάφερε να χραφώσει, να συγκρατήσει την μπάλα. Τώρα κατεβάζει ο παραμονής την μπάλα. Τελευταίο τον Μπούτσικα στην κορυφή. Τρέχει τώρα την μπάλα στην τρεις, έκτοχος. Ο Μπούτσικα στην διαφορά και πάλι κάτω από τους 10 πόντους, 28-37. Μεγάλη πάση τώρα, πάμε στο Ρομπατζή. Παρόμοιο τρόπο.
Κύριε Τάι Βούτσκα. Μπολά στην τεπραφορά, αρσένεις τώρα. Νίκου. Λέγει στην πάση στη γωνία, είναι άνθρωπος. Στον κοντά μου. Καλύπτει. Στέκεται, απέναντισε δύο παίκτες. Κερδίζει το φάουλ. Αυτό που καλύπτει στην πρώτη. Στη δεύτερη, 31-37, επιστρέφει, είναι στον δρόμο ακόμα, αλλά επιστρέφει σιγά σιγά. Η κουμπάγη δεν είναι ακόμα φορά, λάθος πάσα. Έγραφε να συγκρατήσει ο Βερνάνος, θα λέει με τον Νίκου, αμυντική ισορροπία τώρα. Τώρα είναι άστοχος, πολύ συχνά θα πάρει τον λιμπάνο του Παπαδάμου. Είναι συγκρατημένοι συμπαίκτες του, ένας εκ αυτών είναι ο καπετάνιος που θα πάρει στον έτερο ξεχασμένο, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Νίκου. Πολύ ωραίο team play. Βγήκε η τελευταία επίθεση, είναι όλοι αυτοί που κοιμάζονται. 10 δευτερόλεπτα. 31-33-39. Sorry. Μην σπαρεί μέχρι μέσα, δύσκολη προσπάθεια. Άσο ο Σαφενίδης, κουμπάλα στο rebound. 9 δευτερόλεπτα, τέλειο. Ένα πα τώρα στον κουμπάλα. Το δευτερόλεπτο θα πετάξει την μπάλα και είναι έτοιμο. Συνήθω η διαφορά στην εκλογή και πάλι στου 10 πόντου. 31-49. Έχουμε ημίχρονο λοιπόν στο μισθό του Έντομ, το οποίο έχει αδειάσει τα πίσω κύπεδα. Είμαστε λίγο μόνοι, αλλά δεν πειράζει. 31-41 το comeback το οποίο σχεδίαζαν και είχαν καταφέρει μερικώς οι Βάγκες, δεν έχει καταφέρει να αποδώσει καρπούς πλήρως, έτσι ώστε να είναι πιο ανταγωνιστική στη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο στην ανάξη του τρίτου, συνεπώς του δεύτερου μισού. Μείνετε μαζί μας. Και έχουμε επιστρέψει λοιπόν για την έναρξη της τρίτης περίοδου του δεύτερου μισού. Πρώτη κατοχή είναι για τους Κουκουβάγκες. Ο Μουστάκης προηγουμένως κρατιόταν πολύ να μην βαρέσει κανένα σουτάκι. Είναι διαιτητής απόψη και στο πρώτο και στο δεύτερο παιχνίδι, το οποίο παρακολουθούμε με πολύ ενδιαφέρον. Καθώς οι Κουκουβάγκες βρίσκονται πίσω με 10 πόντους, έχουν την πρώτη κατοχή του για 3. Είναι άστοχος ο Μουστάκης. Λίγο το rebound, ο Τσένης. Πάσα υπέροχη, πέρασε στον Παπαδάμου, είναι άστοχος αυτός όμως. Φτάθηκε η ευκαιρία να δημιουργηθεί μια πολύ όμορφη φάση. Τρίπλα και πάσα ταυτόχρονα. Κατά κάποιο τρόπο τον Μπάρμπα. Τον Ουδούνι. Γι' αυτό τώρα Φερμίδης είναι άστοχος. Ευκαιρικό rebound τον Μπάρμπα και καλάθι τελικά. Τέλης. Μεγάλη πάση στον Παπαδάμου. Νίκου. Για 3, άστοχος, αμυντικό rebound από τον Λουδούνι. Δεν πέρασε και κερδίζει το φάουλ τον Ασένη τώρα. Πάγκο να μην συνεδέψεις. Είναι δύσκολο να βάλεις την τόσο αφόρυβο. Μπορεί να παίρνει και 2 δευτερόλεπτα. Παρμπάς. Άρα δύσκολη προσπάθεια, είναι άστοχος airball παρά στο παχύ, θα μαζέψει την μπάλα όμως ο Φρεμίδης. Save the day, πάει μέχρι μέσα, saves. Όχι απλώς the day and the night. Night, ήταν υπότης, 35-41. Αρσένης. Μια πάσα στον Doctor, πάει μέχρι μέσα, Στέφας από μια προσποίηση αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Και το θέμα του πίσω από τον Φρεμίδη για την προηγούμενη φάση. 35-43. Ραμπατζής. Μέχρι που έχει ανέβει ο Μητάκος για να μαρκάρει. Του δούμε στις εκείνες και με τα μπλό είναι άστοχος. Θα μου πόνει πάνω από Στέφα. Θα τρένεις. Είναι το οργόνι το γήπεδο. Στέγηθει και τελεί. Αυξιωμένος είναι άστοχος. Πολύ ψηλά και το ψηφικό rebound ο ίδιος, αλλά ο Μητάκος ήταν εκεί πέρα. Work smarter, not harder. Η επιτομή είναι άστοχος όμως, θα πάρει λέει την πάσα από τον Νίκου κάτω το καλάθι. Μία ακόμα ευκαιρία χάθηκε. Νίκου θα κλέψει, πήγε για το κλέψιμο στο κλέψιμο, αλλά αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε. Ο Ουζούνης το έχουμε δει να σημαίνει αρκετές φορές, ιδίως στην πρώτη περίοδο, πάει μέχρι μέσα αφήνοντας την μπάλα στο καλάθι από παπαδά μου.
ανεβάζοντας το τροφέδιο γιουγκοπλάστικα και πάλι και στέλνοντας πλέον τη διαφορά στους 10 πόντους. Δούνης. Δούνης παραλίγο να χάσει, χάνει τελικά τον Νίκου 2-1, λέει κάποιος ότι έχει πολύ δίκιο. Ο Μητάκος κάνει ένα χορευτικό νίκη συγκρατή. Νίκου Σουμπιά 3, άστοχος, επιθετικό rebound Μητάκος. Το ένα χέρι είναι άστοχος της φοράς, θα σβρώξει την μπάλα. Είναι ο πάγκος των αντιπάλων του όμως ο Στέφας. Ο Θεοδόρου. Πάσα που να γυρίσει, θα το κάνει, σε γλύσει, να ανάμεσα από δύο του φάλου του Τρεμίδης. Είναι άστοχος όμως, Αρσένης, Αστερίδης, τίποτα για έναν ακόμα εκδιασμό. 2-2-2, έχουν επιστρέψει αντίπαλοι, έχει υπάρξει στήριγμα. Παράβαση. Που πάγες στην επαναφορά. Παραβατζής. Η γωνία τώρα θα πάρει το δίποτο, είναι άστοχο από τον Μπάρμπα. Νίκου. Δεν με χέρι στον Αρσένη. Σύμφα είναι μέσα laser πάσα. Δεν θα φτάσει εκεί που θα ήθελε στον Στέφα. Στη σειρά των Κουκουβάγιος να κάνουν συνδυασμό να εκδηλώσουν. Πριν μια προσφύγηση την έφαγε τώρα και ο Γιώργο Μητάκος. Αλλά στόχησε ο Δούνης τώρα μέχρι μέσα ο Αρσένης. Το street basketball δίνει και παίρνει και στην τρίτη περίοδο 35-47. Δεν τις προλαβαίνουμε τις παίκτες. Έχουμε γίνει έμεινε εδώ μέσα να πούμε. Δεν προλαβαίνουμε όλα, Θεμίδης. Δεν έχει μέσα, άστοχος. Την πάσα που πήγε να βγάλει, δεν πάρα πολύ όμως βέβαια. Έχουμε γίνει έμεινε με κάθε άλλο. Αρτένης. Αρτένης Σταυρωτή. Συγκρατεί την μπάλα χωρίς παράβαση, χωρίς να βγει ούτε εκτός. Νίκου. Πήρα από τον Στέφα, 10 δευτερόλεπτα θα το επιστρέψει την μπάλα, backdoor πάσα. Άστοχος όμως κάτω από το καλάθι, έχουν πέσει αρκετά λίγα από την περίοδο η παίκτες του πλάστικα. Παρ' όλα αυτά είναι μπροστά με 12. Και μείνεις και έχει ένα ακόμα κλέψιμο στον Νίκου. Παίρνει μια πάσα τώρα εκεί πέρα, δύσκολη προσπάθεια και πολύ λίγο χώρο του work with. Έβαλε την πάσα του τελικά ο Στέφας, στο 2-2 εμάς, βγήκε. Ροποντής δεν έκανε προς πίσω. Θεοδόρου. Ροποντής και πάλι κατά Θεοδόρου στην διαθέρει σ' άστοχο, σαν να περίμενε το επιθετικό rebound ο Θεμίδης. Θεοδόρου. Ρωτήσε κανένα προσπίση στα 2 δευτερόλεπτα με το ένα χέρι, πολύ δύσκολη προσπάθεια. Straight στα highlights. Ασένης. Ασένης θα στυπάσει τώρα στον Νίκου. Ο Μπουδάμου. Όχι πολύ τεχνικό παιχνίδι. Στην τρίτη περίοδο κέρδισε το φάουλ. Από τον Ντουνί. Εκτελέσει βολές. Μάλλα στον Φάλτικο. Ο Μητάκος Κούμαλας περνάει εντός. Εντός και ο Καπετάνιος, αλλά κάποιος άλλος πρέπει να βγει, ήδη είναι Στέφας. Άσου στην πρώτη βολή ο Δάμος, δικαίωμα για μία ακόμα. Άστοχος δεύτερη να πείσει την μπάλα στο πρώτο χρόνο, αλλάξει δεύτερη που η ομάδα των Κουμπάγιος. Να αυτοθεθεί ο Μπάρμπας, μετά ο Μουταλίδης δεν καταφέρει να συγκρατήσει. Ξέρεις. Ξέρεις στις σταυρωτές, στέκεται και εκτελεί, είναι άστοχος ο Μουταλίδης στο rebound. Μπάρμπας. Με το δεξί κούβι είναι άστοχος, ασένει στο rebound. Ασένει θα πέσει εκτός, όπα. Μπάλο είναι για τους πιανόλευκους. Κοντά μου. Φώναξε ο Ασένης και αυτός ήταν εκεί πέρα. Για να πάρει την μπάλα. Νίκου. Καπετάνιος τώρα
στο low post, δύσκολη προσπάθεια, αφήνει την μπάλα στο καλάθι, έχοντας βάλει κάτι στο μπάρμα. 37-49. Καμπατζής. Καμπατζής, δώσει πάσα στον μπάρμα, εκτεμίδης τώρα. Για δύο από μακριά, είναι άστοχο, ακόμα αλλά στο rebound. Ασένης. Ασένης. Βγάλει πάσα για τον Παπαδάμου με το ανάποδο layup, είναι άστοχος. Με τα λίγη στο rebound. Καλύψε δύο το κλέψιμο Νίκου, δεν τα κατάφερε, με τα λίγη συγκρατή. Με το ανάποδο layup τώρα παίρνει σε άμυνα, άστοχος. Ο Θρεμίδης. Ασένης. Πάει μέχρι μέσα, θα γυρίσει με το δεξί, είναι άστοχος ο Μπονέμου. Καλύβης. Καλύβης μέχρι μέσα, δεν έχει... Α, τώρα έχει χρειαθεί μεσήματα. Θέλεις. Νίκου, ωραία πάσα τώρα στον Παπαδάμου, ο οποίος θα αφήσει το καλάθι για μία ακόμα φορά. Και 4 λεπτά για την επίπτυξη. Είμαστε λάθος πάσα και πάλι ένα ακόμα κλέψιμο που θα λύνει. Συγκρατεί λάθος στο λάθος. Καλύβης. Στέγεται και εκτελεί τώρα και είναι άστοχος ο Αραμπαζής. Ασένης. Πιο χαμηλό τέμπο τώρα η επίθεση. Ο Πετάνιος έπιχε 3 από την κορυφή, έχοντας βρεθεί ελεύθερος, είναι άστοχος. Ο Παπαδάμου θα πάρει το επιθετικό ρυμπάν, θα σβρώξει, θα πετάξει την μπάλα στον Μπάρμπα. Περίεργο να ακούς τίποτα πίσω από το έργο. Πίσω σου. Ζάνιος κάτω από το καλάθι για μία ακόμα φορά αφήνει την πάρα στο καλάθι. Για 7.55 διαφορές ξεφύγει πια. 13 και 8 τα κλεψίματα αντίστοιχα. Πολλές για μάτου μάνα άστοχο το δίπλο του Αρσένης. Καπιτάνιος. Πάση για τον Παπαδάμο, ο οποίος κέρδισε το φάουλ πριν πάρει την μπάλα από τον Καναφεοδόρου. Αφού μας περνάει εντός θέσης του καπετάνιου. Είναι πάσα ωραία στον Βαλφίμα, που έχει φύγει την μπάλα στο καλάθι. 37-52 διαφορά στους Ευρωπαίδες στις 20. Θεμίδης. Στη γωνία ο Καναθεοδόρου. Φίκα, μεγάλη πάσα τώρα. Συμβάζει την μπάλα στο παρκέ ο Θεμίδης στα 7 δευτερόλεπτα. Στέκεται και εκτελεί, είναι άστοχος όπως ο Μάρβας. Παρακάμε το rebound. Νίκου. Στη μπάλα στο μέχρι μέσα, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Η time out όσο καλέσει τους Βάγιες. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο τελευταίο 1,1 και 2 για τη λήξη διαφορά στους 22 πόντους για πρώτη φορά στην αναμέτρηση, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για μία ακόμα φορά. Έτσι το time out που κάλεσαν οι κουκουβάγες. Σε ένα λεπτό ακόμα για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Φτήκα. Να λύβεις συγκρατή. Και θα πάρει και το τρίποντο, είναι άστοχος όμως. Κοιτάξει το rebound. Μαλά. Ακόμα τώρα 10 λεπτά συγκρατή στην πρώτη φάση. Σε δεύτερη το κάνει, διπλή τρίπλα όμως. Καναφεοδόρου πήγε να βγάλει μια στέση πάσα, παίρνοντας από τον Μπάρμπα. Καναφεοδόρου στην επαναφορά. Θέλεις δείχνει ενδεχομένως να μην τον δούμε άλλο. Πράγματι φεύγει. Αποχωρήστηκας.
Είναι άστοχος, ψυχικό rebound από τον ίδιο στη γωνία τώρα βρίσκεται. Για τρεις θα το πάρει, είναι άστοχος. Λάθος. Παρνίγω ο Μπάρβος με... Λες την μπάλα... Λες την μπάλα εντός. Καλό βράδυ. Κάνουμε τις δημοσιοσκέσεις μας. 10 δευτερόλεπτα όλα για τις μπλε φανέλες. Κούμαλας. Λίγου. Για τρεις, άστοχος, μεταλλεύει στο rebound, δεν μπορεί να κάνει κάτι πέρα από αυτό. Δεν θα πετάξει ούτε κάνει την μπάλα. Θα την πετάξει στίχα, επιδοφημισμένα. 37-59 λοιπόν, παραμένει το σκορ έπειτα από το τρίτο δεκάλεπτο. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για την ενέξη της τέταρτης και τελευταίας ενιαίας περίοδου, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην δράση, τέταρτη περίοδος. Ο Βλάσκα έχει την κατοχή, λίγου. Ο Βράσης 22 πόντους. Και πάλι ο Ποτάμου στην πάσα, θα πετάξει την πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον Ποτάμου. Τον Λικούριο θα είναι. 13-8 τα κλειστήρα των παρμένων. Ο Ποτάμου πάει μέσα μέσα, είναι άστοχος. Του έδωσε σε καμπύλη στην μπάλα, αλλά δεν καταφέρε. Αντί τη φορά Στέφας. Φίγα. Jump shoot δύσκολο, είναι άστοχο τώρα ο Μπέρβας. Θα δούμε στο rebound. Λίγου. Στέφας τώρα κατεβάζει στη δείξη. Ο Βλάμου. Λίγου και πάλι. Η Τάγκος θα πάρει. Παίρνει στη μέσα. Μπήκε το καλά, θέλει υπάρχει για να προηγηθεί επιθετικό φάουλ. Στήκα μεγάλη πάσα τώρα, ο Βλάμου έκλεψε. Μπάρμπας είχε να επαναφέρει στο για τρεις, τώρα έστοχο, εφόσον το θέλετε από τη γωνία. Τώρα Θεοδωρού, 40-59. Λίγο. Κρίνει από τον Στέφα, πάει σύμφωνα με αυτό, πολλά χέρια στην μπάλα, παίκτης κάτω Στέφα στα σηκωθεί. Σηκώνεται όλα καλά μου, Δανίδης. Για ένα ακόμα coast to coast, αρέσκεται. Σε τέτοια έτσι σηκώνει την κερκή μας για μία ακόμα φορά. 42-59, ένα μικρό 5-0 σερί στα πρώτα 1,5 λεπτό. Στα πρώτα 1,5 λεπτό, ωραία. Της τέταρτης περίοδου. Time out, στρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για μια ακόμα φορά στο περίεργα αθόρυβο πλέον και στο Twerdum. Σπάνια αθόρυβο. Ο Κούμας, πρώτη επίθεση, άλλαξε με τον Μητάκο. Τον πήρε χέρι με χέρι με τον Βοδάμου τώρα, πάει μέχρι μέσα αυτός είναι άστοχος. Ο ίδιος ο επιθετικό rebound, κόβει και άλλα με foul από τον Θεοδόρου. Βουτσικάς. Η γωνία τώρα για τρεις σωστήκα λαμβάνοντας το πάλι τον Καραθεοδόρου. Είναι άστοχος και κάτω στο rebound. Θέλει να τρέξει, πέρασε τον Βουτσικά. Πέρασε, πήγε να περάσει ανάμεσα από δύο παίκτες. Πάλι ο Βάγιος. Καλύβης τώρα, στέκεται κόπη και ξυλά από τον Στέφα. Νίκου, γίνησε ο Στέφας τώρα και πάλι πώς βρέθηκε εκεί πέρα τόσο γρήγορα ο Στέφας. Ο ίδιος το ξέρει, 42-61. Στήκα. Βουτσικάς.
Στην Ελία τώρα ο Θεοδόρου χτύπησε στην βασκέτα, όλα καλά. Κούμαλας. Καυτή πάσα, μεγάλη. Τώρα Μητσάκο. Μια πάσα στον Παπαδάμου, δεν κατάφερε. Σίγα. Στενή και είναι άστοχος. Κούμαλας στο αμυντικό rebound. Να περάσει τον Μπάρμπα. Περαστεί Νίκου. Πάει μέχρι μέσα, στέκεται και κάνει κάτι πολύ δύσκολο. Συγκρατεί την παλογόμενα στην γωνία. Για τρεις, εύστοχος. 42-34 time out από τον Βαλέσκο Κουβάγιες. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια. Μείνετε μαζί μας. Στροφή για μία ακόμα φορά λοιπόν στο μισό του Έρντομ. Πρώτη κατευθεί επί από το time out του Βαλέσκο Κουβάγιες. Είναι για αυτές η διαφορά. Και δείξει για μία ακόμα φορά τους 22 πόντους. Καταπαιδείς. Πάει μέχρι μέσα, ωραία πάση στο Μεταλλίδη, ο οποίος το εκμεταλλεύεται, απέναντι στον καπετάνιο και σκοράρει. Δύσκολο έργο απέναντι στον καπετάνιο, μέσα στο low post, 44-64. Καπετάνιος. Πήρε από τον Νίκο και πάλι ο καπετάνιος πάει μέχρι μέσα, κόπηκε από τον Μεταλλίδη, ο οποίος συγκρατεί, ώστε τελικά η μπάλα ρεφικός. Δηλαδή, 64 λέει η κυρία Κατσουστόρ. Ντάκος, ζήσε δεν πήρε ο Νίκος, θα πάρει ο Κουμαλάς. Θα φετάνει τώρα. Θα είναι σε σκαστή πάσα. Πολύ μπροστά για να τη συγκρατήσει ο Παπαδάμου. Ήρθε στην παραφαρά, σίγα. Για τρεις άστοχο το Θεοδόρο και πολύ bound από τον ίδιο τον Μουταλίδη και από την δική του χαμηλή προσπάθεια. Για αστοχός. Φύγα. Μόνο θα περάσει και πάλι εκτός. Εδώ πήγε ο Αραμπατζής. Κράτος ο Τόμος. Κούτου. Ο Μάλλας στέκεται και εξελεί, είναι άστοχος. Στήνα το rebound. Έχουμε δει, το 4 δεν ήταν στόρ, σήμερα με τον πίνακα. Μουταλίδης μέχρι μέσα με το δεξί και επίσης δύο βολές. Θα πήγε το δει στον Παπαδάμου, έχει σημαστεί και μία αλλαγή για τους παίκτες του Κουβάγιας. Δεν είναι συνέτοιμο στον περαστήντος. Στο κόψη δεύτερη 43-64. Κούμαλας. Στη γωνία ο Μητάκος του για 3 τώρα καπετάνιος είναι άστοχος. Τελικά η μπάλα παραλίγο να πάει πάνω από το ταμπλό. Είχε το κλέψιμο ο Νίκου. Το έκανε η μπάλα. Είναι για τη γιουγκοπλάστικα. Μάλιστα. Δεν είδες έκανε με το πιστεύω την μπάλα, αλλά και είναι για την εβδομάδα. Το τελευταίο πεντάλεπτο στην τέταρτη περίοδο. Το φωτά μου. Θα μου... Τώρα χάθηκε η μπάλα. Θα διπλέξει μέχρι μέσα, θα δώσει μέσα στο Εφρεμίδη, ο οποίος κόπηκε αλλά με φάουλ για δύο βολές. Θα απαντήσει εδώ την πάσα. Συνοδρύνω το παραλαφή του Κουβάγιες. Έτσι όμως την πρώτη, ο Εφρεμίδης. Εδώ στη δεύτερη. 2 στις 2, 47-64. Κούμαλας. Λίγο από τη γωνία. Καπετάνιος.
Είναι μια προσπίση, μια ακόμα σουτιά. Τρεις είναι άστοχος, επιθετικό rebound. Χωρίς την μπάλα να βρει στεφάνι, καλάθι από τον τον Λαμού. Ο Ραμπαζής με το screen. Ο Βούτσικας παίρνει την μπάλα, δίνω το screen. Βούτσικας τώρα. Ο Θεμίδης Στίκα για δύο από μακριά, airball. Το παίζει, θα πάρει το rebound και έκανε πιλότιμη προσπάθεια. Αν δεν καταφέρει να κερδίσει την μπάλα ζωντανή, ο Ραμπαζής τον πέθανε. Ο Μετάλλιος ήταν μια πάθαμε στερεγίδα, χαμόγελα από τον ίδιο Μπούτσικας. Προσθέτει την μπάλα στο καλάθι. Και ο Μπούτσικας και από συμπαίκτες της τώρα διαφορά πέφτει στους το κεφάλι. 3-23 για την νίκη σου για 3 σου είναι άστοχος. Φυσικό rebound είναι τη μία, μετά 20 είναι άστοχος αυτός και φάουλ για δύο βολές από τον Στίκα. Συντάκος, άσχος στην πρώτη βολή. Συντάκος είναι άσχος στην δεύτερη. Καλλιτικό rebound. Είμαι ο Ραμπατζή. Ούτσικας, για 3 έχοντας βρεθεί ελεύθερος άσχος. Πολύ ψηλά θα κρατήσει τελικά την παλαστιδανία στην παραστήκα. Ο Χρεμίδης του πιάτ 3 από την άλλη γωνία και αυτός ελεύθερος όντας από την κορυμπάνη από τον καπετάνιο, ο οποίος φτάχνει μια μαχαινή πάσα, την βρήκε πρόσωπο του κομμάτα. Ο Καλίδης συνήθιζε τύπου αυτός σε ένα ακόμα κλέψιμο. Ο Καλίδης μέχρι μέσα πετάει την μπάλα, ενδεχόμενος είναι να πάρει φάουλ, είναι άστοχος σε επιθετικό rebound και πολύ δύσκολο που φτάχνει το Βούτσικα να πετάει το rebound. Κομμάτα. Πάση game λίγο μακρινό δίπλα τώρα άστοχο στο βαλκό μας. Μεγάλη πάση στον Μπούτσικα, ο οποίος έχει ξεχαστεί στο ανοιχτό γήπεδο. Πίνει την μπάλα στο καλάθι. Με υπόγεια έτσι, με υπόγεια. Την υπόγεια από ότι τα συνηθισμένα. Εν πάση περιπτώσει 51-66. Λίγο κατεβάζει την επίθεση. Το Βετάνιος. Με τη μία πήγε από την άλλη, είναι άστοχος. Δεν θα κερδίσει φάουλ. Τρίπλες, ο μόνος που μέσα πέρασε είναι άσχημα σε φυσικό ρυθμό τον ίδιο, κόπηκε αλλά με φάουλ από τον Μίκη για δύο βολές ακόμα. Καλύτερα άσχημα σε βολή. Είμαστε πάλι. Βάλα ξανά. Είμαστε στην κορυφή και από την κορυφή εδώ από την κορυφή θα πάρει το τρίποντο με τα μπλο είναι άστοχος. Εγώ θέλω να πει και το σκυπρί από τον καπετάνιο. 100 δευτερόλεπτα ακόμα για τη λήξη. Καστή πάσα, πέρασε ο Φρεμίδης, κόπηκε από τον Νίκου. Βάλα. Καπετάνιος. Εγώ με highlight λίγο πριν τη λήξη αυτή τη φορά. Λίγου για 3 απέναντι στον Εφρεμίδη, είναι άστοχος, πολύ ψηλά μου, Μουταλίδης παίρνει το rebound. Θέλει να τρέξει πέρα στον Μιτάκο, έχει κερδίσει το foul από αυτόν για δύο βολές ακόμα. Thank you.
στη δεύτερη, λίγο το rebound. Άλλωστε με τον κούμελο και θα αναπήρε. Τελευταίο λεπτό στην αναμέτρηση, λίγο. Παίρνει το σκρίνο από τον Καπετάνιο. Ξαναδίνει σου πια τρεις, άσταχος. Αμυντικό rebound από τον Ξενίδη. Πήκαν στο γεπτή τελεία, παίρνει στον Νίκου και είναι έστοχος. Χειροβλήματα και από τον Νίκου και από την Αξέδρα και από τον Πάγκο. Νίκου. Νίκου αλλάζει ταχύτητα και κατεύθυνση. Παραμένει ίδια, είναι άστοχος. Μεταλλούν στο rebound για μια ακόμα φορά. Και τρέχει. Για να δούμε θα πάει μόνος του μέχρι μέσα και πάει πράγματι αυτή την πάγκο στο καλάθι. Για 3 δευτερόλεπτα ακόμα, τελευταία επίθεση για να δούμε αν θα εκδηλώσουν. Δεν θα εκδηλώσουν τελικά. Θα εκδηλώσουν σίγουρα, δεν υπάρχει τέτοια λέξη. Τελικό σκορ λοιπόν 56-66. Έριξαν κάπως τη διαφορά, αρκετά μάλλον, από τους 22 πόντους στους 10 πόντους Κουκουβάγιας. Έχουν χαλαρώσει και τους λίγο πλάστικα, όπως ήταν λογικό. Όπως και να έχει, στο συν 10 κλείνει το δικό της παιχνίδι παίξει λίγο πλάστικα. Κάπου εδώ πέρα ολοκληρώνει τη συγκεκριμένη μετάδοση με πάρα πολλά κλεψίματα στο αυτό το παιχνίδι. Από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε αυτό το οπτικό ακουστικό υλικό για μία ακόμα φορά εδώ στο Χριστό του Έντομ. Ευχές για όμορφη συνέχεια. Καλό σας βράδυ ή όποτε το βλέπει ο καθένας. Ευχές για όμορφη συνέχεια λοιπόν. Να είστε καλά. Γεια σας.